Συνήθως μιλάμε, όταν μιλάμε για έρωτα και για γάμο, συνήθως οι άνθρωποι λένε ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Και ήμασταν ερωτευμένοι μέχρι που να παντρευτούμε. Ή τι θέλουμε και παντρευόμαστε, γιατί μετά τελειώνουν τα πράγματα όσοι εκεί ήταν και φαίνεται ότι πρέπει να μπουν πια τα κεφάλια μέσα. Και όταν πάλι μιλάμε για γάμο σήμερα στην εποχή μας, το συνηθισμένο είναι να μιλάμε για καταστροφικά. Να λέμε πόσο σήμερα οι γάμοι πηγαίνουν πολύ άσχημα, πόσο υπάρχει καταστροφή των γάμων και ενώ πολλές φορές το θέμα μας είναι ο γάμος, οι άνθρωποι συνήθως μιλάνε για τα διαζύγια, το πόσο στη σημερινή εποχή τα πράγματα πηγαίνουν πολύ άσχημα, απόδειξε ο μεγάλος αριθμός διαζυγίων. Όλα αυτά μοιάζουν να είναι αλήθεια, περικλείουν ένα στοιχείο, κομμάτι αλήθειας, αλλά σίγουρα δεν είναι αλήθεια. Σε αυτό το θέμα σας καλούμε σήμερα να κουβεντιάσουμε μαζί. Έχουμε να μιλήσουμε δηλαδή για το πόσο πραγματικά μπορεί να υπάρχει ο έρωτας μέσα στο γάμο. Τι είναι αυτό που τον διασφαλίζει. Και τι σημαίνει να είσαι ερωτευμένος μέσα στη ζωή σου. Αυτό όταν μιλάμε για το γάμο λοιπόν, μιλάμε για την καταστροφή του γάμου. Όταν μιλάμε πάλι για έρωτα, το εύκολο που πηγαίνει κανείς και αν θα πατήσει τη λέξη έρωτας, αν θα πατήσει τη λέξη σεξ μέσα στο ίντερνετ, αυτό που κινδυνεύει να βγει είναι να είναι κάτι πορνό. Να βγει μόνο κάτι καταναλωτικό. Και εκεί είναι που έχουμε να αναρωτηθούμε. Αυτό είναι ο έρωτας. Μόνο το αναλώσιμο. Και έτσι έχουμε να σκεφτούμε πάλι, βάζοντας κάποια ερωτήματα, τι σημαίνει έρωτας και γάμος και πώς πηγαίνουν όλα αυτά μαζί. Αν πάμε πάλι στο θέμα της λογοτεχνίας και των τεχνών, τότε θα δούμε ότι αν μιλήσουν για έρωτα, στα έργα, τα ελληνικά έργα ή τα παλιά έργα που αφορούσαν τις σχέσεις, η ιστορία έφτανε, οι ερωτευμένοι νέοι, ποιοι έχουν καταγραφεί ως ερωτευμένοι, ποιους θυμόσαστε εσείς ως ερωτευμένους από τη λογοτεχνία, την κλασική λογοτεχνία, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, ναι, άλλος, Πρωτόκριτος, ερωτούσα, Κρυστάλλο, ναι, Κρυστάλλο, ναι, ναι. Γκόλφ. Ναι. Αν θυμόσαστε καλά, όλοι αυτοί είναι που δεν παντρευτήκανε. Έτσι. Ή που παντρευτήκανε και τελικά κρυφά και έτσι και δεν μπόρεσε να γίνει τίποτα. Και αυτός που μπορεί να δει ένα ερωτευμένο ζευγάρι στο δρόμο και δεν ερωτεύτηκε ο ίδιος και μπορεί να το χαρεί, νομίζω ότι και αυτός προσφέρει πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή στη ζωή μας θα κληθούμε να κάνουμε υπερβάσεις, θα κληθούμε να υπερβαίνουμε και αυτό είναι που μας οριμάζει και μας δίνει τη σοφία, να υπερβαίνουμε αυτά που δεν ζήσαμε και αυτό όμως είναι που μας καλλιεργεί το να είμαστε σοφοί και να είμαστε ωραίοι άνθρωποι. Άρα λοιπόν για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά και θα χαρώ πολύ να ακούσω και ερωτήσεις και από νέους και από μεγαλύτερους μέσα σε αυτή την προσπάθεια όλοι να συναντηθούμε και όλοι να μοιραστούμε. Θα πω μια φράση του Ελίτη που μου αρέσει πάρα πολύ έτσι για να βάλουμε ένα στίγμα ότι το κέριο στη ζωή αυτή κοίται πέραν του ατόμου με τη διαφορά ότι αν δεν ολοκληρωθεί κανείς σαν άτομο αδυνατεί να το υπερβεί. Αυτή η φράση μου αρέσει γιατί βάζει και την έννοια του προσώπου, την έννοια του ατόμου σαν πρόσωπο όμως, γιατί είναι πολύ διαφορετικό το πρόσωπο από το άτομο, δηλαδή ότι ο καθένας είναι μοναδικός, αλλά και την έννοια ότι τα σημαντικά κοίται πέραν του ατόμου, το οποίο όμως πρέπει να ολοκληρωθεί για να μπορεί να προχωρήσει
παίζει ο Ελίτης, καθώς είναι τεχνίτης του λόγου, με αυτό το σημαντικό δίπολο ότι πόσο μέσα στη ζωή μας καλούμαστε να καλλιεργούμε τον εαυτό μας, να καλλιεργούμε τη μοναδικότητα του προσώπου μας και ταυτόχρονα να ξέρουμε να υπερβαίνουμε τα στενά όρια του εαυτού μας για να ανοιγόμαστε στους άλλους ανθρώπους και να ανοιγόμαστε στο σύντροφο αφού μιλάμε για γάμο. Καθώς σας έλεγα για υπερβάσεις, σκέφτηκα μια παλιά έρευνα που είχε γίνει στα Γιάννενα ανάμεσα σε τρεις γενιές ανδρών. Ήταν ο παππούς, ο Τσέλιγκας, ο οποίος ήταν 75 χρονών. Πάνε αρκετά χρόνια από αυτή την έρευνα. Ήταν ο γιος του που ήταν γύρω στα 50 και τον κεγγονός που ήταν γύρω στα 20. Ρωτήθηκαν λοιπόν την ίδια ερώτηση, για να συνδέσω και αυτά που θα πω με αυτά που ακούσατε πριν. Για ποιο λόγο, λέει, παντρεύτηκες? Και εκείνος απάντησε, γιατί αυτός ήταν, παιδί μου, ο προορισμός του ανθρώπου. Έτσι ήταν τότε τα πράγματα. Δεν μπορούσες, αν δεν παντρευτείς, να ζήσεις. Ρώτησαν λοιπόν το γιο του, ο οποίος ήταν εκεί στα Γιάννενα και ήταν εκεί εγκαταστημένος με την οικογένειά του. Ο παππούς ήταν στο χωριό. Εκείνος είπε ότι εγώ παντρεύτηκα για να κάνω παιδιά τα οποία να τα μεγαλώσω και να γίνουν καλύτερα από μένα.